Ξεκίνησαν από χθες οι αιτήσεις για το πρόγραμμα Κάλυψη, το οποίο προσφέρει δωρεάν στέγη για 3 χρόνια σε νέους συμπολίτες μας που ξεκινούν τη ζωή τους. Για 3 χρόνια λοιπόν άτομα από 25 έως 39 ετών που λαμβάνουν το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, το ΚΕΑ δηλαδή, και δεν έχουν ιδιόκτητη κατοικία, μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο πρωτόκολλο του Δήμου Ηρακλείου και του Δήμου Μαλεβιζίου, προκειμένου να διεκδικήσουν ένα από τα 15 σπίτια που διατίθενται στο Δήμο Ηρακλείου και τα 6 στο Δήμο Μαλεβιζίου, που αφορούν βεβαίως σπίτια που διατίθενται για το πρόγραμμα Κάλυψη. Αφορά, όπως είπαμε, νέους συμπολίτες μας για 3 χρόνια δωρεάν το μίσθωμα και καλύπτεται από το πρόγραμμα και βεβαίως καλύπτονται και άλλα έξοδα, όπως έξοδα μετακόμισης, έξοδα κάποιων φθορών, κάλυψης φθορών των σπιτιών. Ότι οι δικαιούχοι είναι άτομα 25 έως 39 ετών που λαμβάνουν το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, το ΚΕΑ, έτσι λεγόταν παλιά, και δεν έχουν ιδιόκτητη κατοικία. Μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους στο Δήμο Ηρακλείου, στο πρωτόκολλο, στο Δήμο Μαλεβιζίου επίσης, και η διάρκεια υποβολής αιτήσεων είναι μέχρι την 3η 11 Ιουλίου. Θεωρώ ότι είναι αρκετοί οι δικαιούχοι, είναι κάποιες εκατοντάδες, δεν ξέρω πόσοι από αυτούς θα αποφασίσουν να αιτηθούν, να ενταχθούν στο πρόγραμμα Κάλυψη. Προς το παρόν έχουμε 15 σπίτια στο Δήμο Ηρακλείου, όπως σας είπα, και 6 στο Δήμο Μαλεβιζίου. Όμως υπάρχει η πρόθεση να διευρυνθεί το πρόγραμμα και ενδεχομένως να έχουμε και άλλη δυνατότητα στη συνέχεια για να καλύψουμε περισσότερες ανάγκες.